Πάμε τώρα σε αυτό που σα είπαμε προηγουμένω, γιατί θέλω να δούμε όλο το ρεπορτάζ, το οποίο πουθενά αλλού δεν θα το δείτε. Όχι γιατί δεν το έχουν, γιατί δεν θέλουν να το παρουσιάσουν, Ανδρέα Βαβακυριακόπουλε, τον ευνηδιασμό. Τώρα, ευνηδιασμό, το είχε πει ο Κυριάκος Βελόπουλος το είπε, ότι θα καταθέσουμε προτάσεις για εξεταστικές επιτροπές για όλα τα κρίσιμα θέματα της περίοδου, της παρούσης και της προηγούμενης, να δούμε και ποιες είναι οι προτάσεις αναλυτικά, για να πούμε και το ρεπορτάζ και τα σχόλια. Α, λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν η πρώτη, η πρώτη πρόταση προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα την πρώτη περίοδο του 2015, την πρώτη περίοδο του 15, το εξάμεινο εκείνο το δραματικό εξάμεινο, να βλέπουμε παρακαλώ τις ε, επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, αυτό που δεν είχε κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε υποσχεθεί και τι δεν είχε υποσχεθεί ότι θα έκανε όταν ανέβαινε στην εξουσία το 19, πρόταση εξεταστικής επιτροπής για τη διακρίβωση της ζημιάς που επέφερε στο ελληνικό δημόσιο, στους Έλληνες και τις τράπεζες, η διακυβέρνηση της χώρας κατά το πρώτο εξάμεινο του 2015 από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τη διερεύνηση των αιτιών επιβολής τραπεζικής αργίας και κεφαλαιοκών περιορισμών τα Capital Control με μια κουβέντα της υπογραφής του τρίτου επόδυνου μνημονίου της ανάγκης νέας ανακεφαλαιοποίησης πιστοτικών ιδρυμάτων τραπεζών δηλαδή τον καθορισμό του ακριβού ύψου τη ζημιά που επήλθε και τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών στα μέλη τη τότε κυβέρνησης που ευθύνονται. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση. Η, η δεύτερη η δεύτερη είναι στα πιο επίκαιρα για τα εμβόλια, το MRNA. Πρόεδρο της Βουλής, κύριε Τασούλα, καλορίζει και κύριε Τασούλα, να μας πείτε λοιπόν πρόταση σύσταση εξεταστική Επιτροπής για τη διερεύνηση <κοί> των επιπλοκών, των θανάτων και των διαφόρων ασθενειών που προκάλεσε στι Ελληνίδε και του Έλληνε το εμβόλιο MRNA, τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών στα μέλη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, που με τι αποφάσει του ασκώντα παντό είδου βία, υποχρέωσαν του πολίτε να υποστούν το συγκεκριμένο εμβόλιο με τις εντεύθυνε συνέπειε και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των υπευθυνών. Η δεύτερη. Πάμε στην τρίτη τώρα. Η τρίτη έχει να κάνει με την τραγωδία στο μάτι, με την εθνική τραγωδία στο μάτι που αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία επίσης έχει δώσει αμνηστία ο κ. Μητσοτάκη για το θέμα αυτό. Πρόταση σύσταση τη Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των αρμοδίων αξιωματούχων πολιτικών και μη μέσω πράξεων ή παραλήψεων που οδήγησαν στο μαζικό έγκλημα στο μάτι, τυχόν εμπλοκή μελών τη τότε κυβέρνηση σε προσπάθεια συγκάλυψη ή απόκρυψη ευθυνών, καθώ και για την κατάσταση που επικρατεί στο πυροσβεστικό σώμα. Τι να ο κύριο Μητσοτάκη εδώ προήγαγε, έκανε στελέχη υπη... πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Και φυγάδευσε άλλα που είχαν σαφεί θα... για να τα χρησιμοποιήσουν. Θα δούμε, θα τα, τα δούμε σχόλες. μετά, να και ακούσουμε, θα τα σχολιάσουμε συνολικά. Παρακαλώ, να δούμε την επόμενη πρόταση σύσταση εξεταστική επιτροπή. Εδώ είναι τα Ζώρικα. Πρόταση σύσταση Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των λόγων, των συνθήκων και των διαδικασιών, κάτω από τι οποίε υπογράφτηκε και κυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Καταλογισμού ποινικών ευθυνών και ανάδειξη λόγων αυτοδίκαιη ακυρότητα λόγω ακύρωση, καθώ και επιγενόμενων λόγων καταγγελία τη Ανωτέρω Συμφωνία. Η Συνθήκη των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία ο κ. Μητσοτάκη έλεγε και ο ίδιο ότι. Και η τελευταία έχει να κάνει με το προμηνών ο έγκλημα των τεμπών. Πρόταση σύσταση τη Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των συνθηκών του μαζικού εγκλήματος των τεμπών, τη διακρύβωση και τον καταλογισμό τυχών ποινικών ευθυνών σε μέλη τη τότε κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας Δημοκρατία και την παραπομπή των ποινικά υπευθύνων ενώπιον τη δικαιοσύνη. Ανδρέα. Πάμε από το τελευταίο. Κανονικά την πρόταση τη εξεταστική για τα τέμπη θα πρέπει να την ψηφίσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Σύσσωμη. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να μην την ψηφίσει. Δεν θέλουμε διαφάνεια. Δεν θέλουμε δικαίωση για αυτό το απίστευτο έγκλημα ει βάρο του ελληνικού λαού. Θέλουμε. Πρέσπε. Λογικά θα έπρεπε να υπερψηφίσει η πρώτη Νέα Δημοκρατία, η οποία διαμέσου του τότε εκπροσώπου τη προεκλογικά κατήγγειλε και διαβεβαίωνε πω θα ακυρώσει τη συμφωνία των Πρεσπών, ο ίδιο ο κύριο Μητσοτάκη είχε πει για βέτο στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων και έκαναν ακριβώ αντίθετα. Τουλάχιστον θα πρέπει να τα ψηφίσουν τα άλλα κόμματα. Μάτι, δεν θα έπρεπε ο κύριο Μητσοτάκη που έγινε πρωθυπουργό επάνω στα αποκαίδια στι πρέσπε και στο μάτι να υπερθεματίσει την πρόταση. Δεν θα το κάνει όμω, γιατί απλούστατα άλλου του συγκάλυψε, άλλου του φυγάδευσε τελείω από την ποινική διαδικασία και του αξιοποίησε σε άλλε δουλειέ. Πράγμα που θα έβγαινε αν γινόταν αυτή η εξεταστική, γι' αυτό και δεν πρόκειται να την υπερψηφίσει. Α, έχουμε το πρώτο εξάμεινο, το περιβόητο το πρώτο εξάμεινο. Ο άλλο πυλώνα εκλογής του κυρίου Μητσοτάκη. Το μύθευμα ότι δεν χάσαμε 100 δισεκατομμύρια. Έρχεται λοιπόν η ελληνική Λίζο Βελόπουλο και του λέει: έλα εδώ, εξεταστική. Δεν μπορεί να λε ότι έχασε η χώρα 100 δισεκατομμύρια και να μην έχει κάνει εξεταστικέ. Μου κάνει εξεταστικέ για τον Καλογρίτσα. Μου κάνει εξεταστικέ για την έντιμη την Ελένη την Τουλουπάκη. Και δεν μου κάνει για τα 100 που εσύ έλεγε ότι χάσαμε. Αυτό το είχε ζητήσει μάλιστα και συμφωνήσει με τον κύριο Βελόπουλο και ο κύριο Βαρουφάκη όταν ήταν στη Βουλή. Και έλεγε, ελέγξτε με. Ξέρετε γιατί δεν θα γίνει εξεταστική ποτέ από το Μητσοτάκι. Γιατί αν γινόταν εξεταστική σε μια οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα, οι πρώτοι που θα πηγαίνανε βραχιολάκια ήταν αυτοί που καλούσαν τον κόσμο να τραβήξει τα λεφτά από τι τράπεζε. Γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνει εξεταστική ο κύριο Μητσοτάκη. Και σήμερα είναι στι θέσει κλειδιά αυτή η άνθρωπη. Πάμε στον κύριο Γκάκη, γιατί θέλω να σχολιάσουμε. Ε, θα έρθω χρυσό σε σένα, αλλά θέλω. Άκουσα αυτό που είπε με μεγάλο ενδιαφέρον ο Ανδρέα Βαγκριακόπουλο για τον κύριο για Μητσοτάκη. Για τα MRNA, αφήνω τον κύριο Γκάκη. Δεν και ξέρω. Για άλλο Δημοκρατία. Όχι, άλογο θέλω να ρωτήσω και το θέτω και στον κύριο Γκάκη. Καλά, τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχουμε προσδοκίε. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει αυτά που προσδιορίζονται ή αυτοπροσδιορίζονται ως πατριωτικά κόμματα. Καθώς ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα δίνει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να προτείνουν και να συσταθούν εξεταστικές επιτροπές. Τι θα κάνουν κύριε Γάκη, τι πρέπει να κάνουν. Καταρχάς να πω ότι ε, ο Βελόπουλος είναι ένα πανέξιμος άνθρωπος. Η κίνηση αυτή είναι η κίνηση ΜΑΤ. Θα αναγκαστούν να πάρουν θέση. Και θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι. Αυτοί όλοι οι οποίοι χρησιμοποίησαν τον πατριωτισμό και λοιπά και λοιπά και λοιπά και καπηλεύτηκαν αξίες, αρχές, οικονομία και καθεξής, θα αναγκαστούν να εκτεθούν. Καταπληκτική κίνηση. Τι θα κάνουνε. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν είμαι αισιόδοξο. Ειδικά όσον αφορά τη, την Εξεταστική Επιτροπή για το Μακεδονικό, σαφώ θα πρέπει να την ψηφίσουν όλοι εκτό φυσικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είναι ο ένοχο αυτή τη προδοσία.